Αύξηση των εξαγωγών και εξωστρέφεια σημαίνουν κέρδη για τους εμποροβιομηχάνους, φτώχεια και εξαθλίωση για τους εργάτες και τους βιοπαλαιστές αγροτοκτηνοτρόφους. Με αυτές τις προτάσεις, ο επικεφαλής της Λαϊκής Συσπήρωσης, Γιώργος Πρέτζας, αναφέρεται στις πρόσφατες ανακοινώσεις για την αύξηση των εξαγωγών, των αγροτικών προϊόντων, τροφίμων και γαλακτοκομικών και για τη βελτίωση, κατά μία θέση, στον αντίστοιχο πίνακα κατάταξης. Μπορεί, είπε ο κ. Πρέτζας, η Περιφερειακή Αρχή να πήρε και το Χρυσό Βραβείο για το έργο Μεντίνο για την ανάδειξη των πλέον εκτιμάτων του πρωτογενούς τομέα της Ηπείρου. Όμως αυτό, σύμφωνα με τον κ. Πρέτζα, στην πραγματικότητα αποτυπώνει την αύξηση των εξαγωγών, που βέβαια δεν αντικατοπτρίζεται στην αύξηση των εσόδων για τους αγροτοκτηνοτρόφους. Γίνεται όλο και πιο φανερό, σε πείσμα όλων των μυθευμάτων που προσπαθεί και η Περιφερειακή Αρχή να πλασάρει, ότι στόχος είναι και της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της κυβέρνησης να στηρίξει το μοντέλο του μεγαλοαγρότη. Το είδαμε το Γενάρη του 2020 στην ημερίδα της Αγκρέντα, όπου βραβεύτηκε μαζί με την εταιρεία Πίνδος και ένας μεγαλοαγρότης, ως πρότυπο μεγαλοαγρότη, με κύκλο εργασιών 850.000 ευρώ το χρόνο και επενδύσεις 2,5 εκατομμυρίων. Για να περάσουμε σε τέτοιο μοντέλο αγροτών, θα πρέπει η μεγάλη πλειοψηφία των βιοπελεστών να εγκαταλείψουν τη γη και τα ζώα τους. Αλλιώς δεν γίνεται. Να, γιατί θεωρούμε ότι είναι μεγάλος μύθος το αφήγημα της κυβέρνησης και του Περιφερειάρχη ότι η εξωστρέφεια μπορεί να ωφελήσει τους πάντες. Η εξωστρέφεια αποτελεί φάρμακο για τα κέρδη των μεγάλων επιχειρήσεων, αποτελεί φαρμάκι όμως για το λαό, τους εργάτες, τους αγροτοκτηνοτρόφους. Αλλά ο Περιφερειάρχης έφτανε ένα βήμα παραπέρα, δημιουργώντας ένα και λέγοντας ένα ακόμα μεγαλύτερο μύθευμα. Ότι θα πρέπει, λέει, οι αγροτοκτηνοτρόφοι βιοπαλαιστές να στοιχηθούν πίσω από τα συμφέροντα των ντόπιων βιομηχανιών, να πάρουν θέση στον ανταγωνισμό μεταξύ τους και να τους στηρίξουν. Δηλαδή να κάνουν τι? Να συνεχίζουν να χαρίζουν την παραγωγή τους στις μεγάλες βιομηχανίες για να ευξάνουν εξαγωγές και κέρδη. Ουσιαστικά με αυτή τη δήλωση ο Περιφερειάρχης ανακηρύσσει ότι ο Λύκος είναι ο καλύτερος φίλος του πρόβατου και η Περιφερειακή Αρχή είναι ο εγγυητής συνέχισης της φιλίας αυτής. Εκ μέρους του ΚΚΕ, η κυρία Μιχαλιού αναφέρθηκε στα πανεπιστήμια και στη σημερινή κατάσταση. Η τομεακή οργάνωση Ιωαννίνων του ΚΚΕ θα ήθελε να κάνει μια δήλωση και μια τοποθέτηση σε σχέση με την κατάσταση που επικρατεί σήμερα στο Πανεπιστήμιο, δηλαδή τις απειλές από την πλευρά της κυβέρνησης για την παρέμβαση της αστυνομίας μέσα στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Εμείς δηλώνουμε ότι να μην επιτραπεί κάτι τέτοιο, να μην τολμήσει η κυβέρνηση να στείλει την αστυνομία στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Εμείς είμαστε στο πλευρό των φοιτητών και των φοιτητικών του συλλόγων που όλο αυτό το διάστημα, μήνες τώρα, δίνουν τη μάχη με πολύμορφες δραστηριότητες που κάθε φορά οι φοιτητές επιλέγουν ποια μορφή και με ποιον τρόπο πρέπει να εκδηλώσουν την αντίθεσή τους σε μια πολιτική που είναι φανερό ότι καμία σχέση δεν έχει με τα δικαιώματα των φοιτητών.